Στο γάμο. Στο που πήγατε. Ναι. Ναι. Εσείς θα μας τα πείτε. Εγώ μισθώ το θέμα. Για εσάς ήταν εκεί πέρα και θα τα πιέσατε στο τραπέζια κιόλας. Θα σου πούμε για άλλη βάφτιση με τον Λάμπρο που είμαστε. Ωραία. Να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Λυσαία, ο οποίος έχει... θα πάρει τώρα θέση. Ναι, σήκωση κάτσε εσύ. Να δούμε το βίντεο και μετά θα σας τα πούμε όλα. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Είναι γεγονός. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση παντρεύτηκαν. Το μυστήριο τελέστηκε στο Λυκαβητό. Πρώτος έφτασε ο γαμπρός, περίπου στις 5, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε και η νύφη φορώντας ένα λιτό νυφικό με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και κεντήματα. Ένα μικρό survivor all star παρευρέθηκε στο γάμο και έγινε πολλής λόγος για τον Κωνσταντίνο Βασάλο που βρέθηκε εκεί μαζί με την Ευρυδίκη, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει το ότι δεν πήγε στο γάμο με τον Φίπστερ. Στη δεξίωση που ακολούθησε, η Δήμητρα έκανε εμφάνιση με το δεύτερο νυφικό της και αφού χόρεψαν, ο Γιώργος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του αναφερόμενος στη μητέρα του. Δεν θέλω να ξεχάσω γιατί. Όταν μπορούσε μου το είπε. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της μητέρας μου και εύχομαι όλα τα παιδιά. Να έχουν για μένα σαν τέτοι πίνη. Η Δήμητρα ακολούθησε το έφημο και πέταξε την ανθοδέσμη. Ενώ στη συνέχεια χόρεψε. Στα σοκλάτια. Σε ένα ζεμπέκικο δεν αντιστάθηκε και ο Γιώργος με τους καλεσμένους να τον χειροκροτούν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στις πιο λαμπερές παρουσίες του γάμου, γιατί αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα. Ζήσετε να είστε πάντα ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι, όπως χθες. Χάρηκα πάρα πολύ που πήγα. Και σε αυτές τις στιγμές, νομίζω ότι οι καλεσμένοι παίρνουν λίγο από αυτό το θετικό, από αυτή τη λάμψη, από αυτό το ωραίο που έχει ο έρωτας και η αγάπη, άσχετα τι γίνεται μετά, που εδώ τα παιδιά θα είναι σίγουρα μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Αλλά εκείνη την ημέρα, όταν το ζευγάρι είναι ερωτευμένο, εκπέμπουν μία ενέργεια. Και όταν είσαι εκεί, παίρνεις κι εσύ λίγο από αυτό. Ωραίο. Όχι. Παίρνεις από λίγο. Δεν ξέρω, δεν ήμουν. Τώρα ρώτησες το λάθος άνθρωπο. Σε όλους τους γάμους είναι όταν πας. Δεν έχει πλημμυριστεί από αγάπη ο Λάμπρος σε κανένα γάμο που έχει βρεθεί, αλλά γενικά ναι, εγώ συμφωνώ. Ο Λάμπρος όχι. Εσύ, Άγγελε μου, που πας σε πολλούς. Εγώ, αγάπη μου, με τόσους γάμους που έχω πάει στη ζωή μου, θα παστάζω μέλι. Να, εδώ, τέτοιο μέλι. Δεν γίνεται, όχι. Αυτό το είχαν στα τραπέζια. Αυτό ήταν στα τραπέζια, ήταν μέλι και γράφει «Meant to be». Έτσι, ένα ωραίο λόγο πέρα. Θα φέρω αύριο φρυγανιέζα, το φάμε. Χρήστο μου, σε ακούμε, να μας πεις το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλησπέρα βασικά. Καληνύχτα. Παντρέψαμε. Επιτέλους. Ταλαιπωρήθηκες πάρα πολύ, Χρήστο. Το παρακολουθούσαμε όλο το μεσημέρι απόγευμα. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Ταλαιπωρηθήκαμε γιατί να σας πω βασικά ότι ήταν ένας ήσυχος γάμος σε γενικές γραμμές, χωρίς πολλές φανφάρες, λιτός. Αλλά ταλαιπωρηθήκαμε στην εκκλησία εμείς, παιδιά, οι δημοσιογράφοι. Ήμασταν εκεί από τις 4 η ώρα. Θέλω να σας πω ότι λίγο υπήρχε ένα μπέρδεμα. Φτάσαμε, δεν μας αφήνανε να προσεγγίσουμε την εκκλησία. Υπήρχε security που μας είπε ότι ο κύριος Αγγελόπουλος δεν θέλει κάμερες. Και λέμε εμείς, όπα, τι είναι αυτά. Έτσι είναι, μετά να καλύψουμε το ευτυχές γεγονός. Βέβαια, να πούμε, Χρήστο, ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί όντως υπήρξε αυτή η φημολογία ότι το ζευγάρι είχε ζητήσει να μην πλησιάσουν οι κάμερες πάνω. Όντως υπόθηκε, αλλά δεν ισχύει. Δεν ήταν επιθυμία του Γιώργου και του Δήμητρας. Το είπε κάποιος. Το είπαν όμως από την εκκλησία από τη... και από το Δήμο υπάρχει ένα θέμα να μην πλησιάζουν τα αυτοκίνητα εκεί. Εσύ προσπαθείς να δεις τι γράφει εδώ, Σε βλέπω. Όχι, δεν ισχύει. Άρα ποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία εκεί, είπε το ζευγάρι, ο Αγγελόπουλος δεν θέλει. Γιατί είναι λίγο καγία. Δεν θέλανε, το μάθαμε και εμείς αργότερα, ότι και την εκκλησία δεν αφήνανε να προσεγγίσουμε. Δεν ήθελε η εκκλησία. Γιατί είπα να πει εκκλησία, δεν είναι μπετά.
Υπάρχει άνθρωπος που λέει την εκκλησία. Δεν έχουν ξαναγίνει. Ποιος δηλαδή, ένας παπάς, ένας ομένος. Η Παλατσινού και η Κίλιας παντρεύτηκαν. Η Παλατσινού και η Κίλιας, λοιπόν, όταν παντρεύτηκαν εκεί, πάνω ήτανε. Υπήρχαν κάμερες. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν απ' έξω από την εκκλησία, όπου κάτσαμε κι εμείς μετά. Ήρθε κάποιο, η εκκλησία, παιδιά, τι έχει, ας πούμε. Έχει προϊστάμενο ιερέα. Ωραία. Ήρθε ο ιερέας και ο ιερέας το είπε αυτό, να καταλάβω. Όχι, εμείς ενημερωθήκαμε από τον άνθρωπο της εταιρείας Security. Άρα μπορεί να είναι ένα ατυχές σχόλιο από έναν άνθρωπο που εργάζεται εκεί και το χειρίζεται λάθος. Πολύ πιθανό να έγινε κάποια παρανόηση. Δεν πειράζει, μια παρανόηση. Ακριβώς. Αλλά από την εκκλησία φαντάζομαι όχι. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή η εκκλησία να λέει σε αυτούς επιτρέπω κάμερες και σε αυτούς δεν επιτρέπω κάμερες. Σε δημόσιο χώρο και σε δημόσιο δρόμο, καμία ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να σου απαγορεύσει την πρόσβαση. Μόνο για λόγους ασφαλείας, καμιά φορά και στο Λυκαβιτό συμβαίνει αυτό που είπε η Μαρία είχε γενικά. Είχε και συναυλία βέβαια χθες. Ακριβώς και δεν το αφήνουν, δεν το αφήνει ο Δήμος ή η αστυνομία, ναι, μόνο. Επειδή λοιπόν υπάρχει και ένα παρασκήνιο σχετικά με τον πατέρα που ήταν εκεί σε αυτόν τον ναό και αυτή τη στιγμή είναι στην Κρήτη και είναι ο πνευματικός των παιδιών, γι' αυτό και κάνω την ερώτηση, μήπως υπάρχει και ένα παρασκήνιο από εκεί. Αλλά νομίζω πως όχι. Μία παρανόηση. Επίσης, όταν έχεις κάνει ένα κάλεσμα σε γάμο, 1200 άτομα, παιδιά, ήταν στην εκκλησία. Δηλαδή, στην εκκλησία ήταν πιο πολλά, στο τραπέζι δεν ήταν δηλαδή 600 άτομα που είχε ακουστεί. 1200 άτομα, όχι, 1200 ήταν στην εκκλησία. Ενδεχομένως να πήγαν και κάποιοι που δεν είχαν λάβει γιατί εμείς είχαμε ακούσει 600 άτομα στην εκκλησία. Πάντως θέλω να σας πω ότι εμείς μπορείς να γλιτώσεις τα πλάνα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, να ζητήσει το ζευγάρι να μην μπουν οι κάμερες όταν είναι 1200 άτομα καλεσμένοι που όλοι είναι με τα κινητά στο χέρι. Και είδαμε πολύ λογική. Εμείς θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τελικά ανεβήκαμε. Πήγαμε έξω από την εκκλησία, κάναμε το ρεπορτάζ μας. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πω ότι λυπάμαι για αυτούς που παρκάρανε στην ανηφόρα για το Λυκαβιτό και φάγανε κλίση από την τροχέα. Το είδαμε κάπου κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Και πού να παρκάρεις, βέβαια. Έτσι, ξέρετε, οι δρόμοι είναι στενή εκεί πέρα. Υπήρχε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Και λόγω γάμου και λόγω συναυλία. Το τονίζω. Ακριβώς. Το νόμιμο είναι νόμιμο. Δεν υπάρχει και είναι για όλους, Χρήστο μου. Όταν υπάρχει ένας κανόνας, είναι για όλους, όποια και να είναι η συνθήκη. Αυτό είναι το σωστό. Πες μου λίγο μετά αν έγινε, τι έγινε όταν ήσασταν και στο πάρτι. Να σας πω, θέλω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ που έγινε στην εκκλησία πρώτα. Βεβαίως. Ναι. Όταν ο Ντάνος συνάντησε τη Δήμητρα, ήταν πολύ συγκινημένος, δάκρυσε. Και αφού φίλησε το χέρι της πεθεράς του, της είπε ότι άργησες χιουμοριστικά. Και ξεσπάσαν όλοι σε γέλια. Μετά την κοίταξε κατάματα και της είπε: είσαι πολύ όμορφη. Και εκείνη του είπε: πάμε να σε παντρευτώ. Πολύ ωραία στιγμή. Πολύ ωραία στιγμή. Τέλειο. Πολύ, πολύ άργησε όμως, η Δήμητρα. Άργησε, γιατί γύρω στις 5.30.